Όπως βλέπετε, στην πράξη η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στηρίζει τους Έλληνες πολίτες, στηρίζει τους πιο ευάλωτους και παρά τη συνεχής κρίση, διότι η πραγματικότητα είναι ότι μία κρίση διαδέχεται την άλλη με σημαντικές επιπτώσεις, με τελευταία κρίση αυτήν του τραγικού πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος έχει πολύ σημαντικές συνέπειες και στο κομμάτι της ακρίβειας. Και βέβαια οι συνέπειες αυτές δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας, αφορούν όλη την Ευρώπη και ευρύτερα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουμε κινηθεί σε δύο επίπεδα ως κυβέρνηση. Έχουμε ζητήσει συγκεκριμένες ρυθμίσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί ο Πρωθυπουργός έχει λάβει πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν γίνει θετικά αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα και σε εγχώριο επίπεδο με μια σειρά μέτρων, τα οποία μέτρα ανακοινώνονται σταδιακά όπως έχετε δει. Σήμερα ανακοινώθηκε νέα δεσμίδα μέτρων που υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για πάνω από 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Σημαντικά μέτρα που έρχονται να ανακουφίσουν τους συμπολίτες μας και δει τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Άρα η κυβέρνηση δείχνει στην πράξη τη συμπαράστασή της και όπως βλέπετε και παρά τις συνεχείς προκλήσεις, τα μέτρα είναι πολλά, απευθύνονται σε μια μεγάλη, σε πλειάδα πολιτών και πολλές κατηγορίες πολιτών και στόχο έχουν να ανακουφίσουν έτη περαιτέρω τους συμπολίτες μας. Λοιπόν, τώρα, ο πόλεμος στην Ουκρανία μονοπολεί το ενδιαφέρον. Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη χθες που αφορά αυτή την Task Force, είναι απόφαση των Υπουργών των Ευρωπαίων, αναφορικά με την διαχείριση του διδακτικού προσωπικού, αλλά και των μαθητών και των φοιτητών, προσφύγων πια από την Ουκρανία. Δώστε μας μερικά στοιχεία για να δώσω το λόγο στις συναδέλφους να σας υποβάλουν ερωτήματα. Έχουμε κινηθεί σε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο αφορά το πώς υποδεχόμαστε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους Ουκρανούς πρόσφυγες μαθητές στις χώρες μας. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε πλέον πάνω από 3.000 ανηλίκους πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν αρχίσει και εγγράφονται στα σχολεία μας. Έχουμε κάνει μια ειδική συνεργασία με τη UNICEF για θέματα διερμηνίας για τα Ουκρανικά. Έχουμε στήσει τάξη υποδοχής, όπου μπαίνουν, εισάγονται εκεί οι μαθητές και έχουν αρχίσει να ενσωματώνονται σιγά-σιγά στο σχολικό περιβάλλον. Έχουμε αριθμό παιδιών και διδακτικού προσωπικού ή προϋπολογίζουμε έναν αριθμό κοιτάξτε, που για την μπορεί ώρα, να απορροφήσει κοιτάξτε, τουλάχιστον θα σας πω η τι Ελλάδα. Γίνεται. Έρχονται πολλοί. Το ερώτημα είναι δεν ξέρουν ακόμα αν θα μείνουν ή όχι στη χώρα μας. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια διαδικασία. Έχουμε πολλές δεκάδες Ουκρανούς μαθητές που έχουν εγγραφεί στα σχολεία μας, αλλά και εκείνοι τελούν σε μια κατάσταση, αν θέλετε, αναστολής, μέχρι να δουν τι θα γίνει και στη χώρα τους, αν θα μπορέσουν να επιστρέψουν, με τι συνθήκες θα επιστρέψουν και ούτω καθεξής. Άρα το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει το πώς εμείς ως χώρα έχουμε αγκαλιάσει τα παιδιά αυτά, έχουμε ανοίξει την αγκαλιά μας, προκειμένου ακριβώς τα παιδιά αυτά να μην στερηθούν το πολύτιμο αγαθό της εκπαίδευσης όταν έρχονται στη χώρα μας. Πρώτο, ένα κρατούμε λοιπόν. Δεύτερη πτυχή του θέματος. Υπάρχει η εκπαιδευτική κοινότητα της Ουκρανίας που έχει μείνει πίσω στην Ουκρανία. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς ως Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, για να στηρίξει την Ουκρανική εκπαιδευτική κοινότητα. Και εκεί κατέθεσα μία πρόταση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης στους ομολόγους μου υπουργούς παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργηθεί μία λεγόμενη task force, μία ειδική ομάδα δράσης, η οποία τι θα κάνει, θα οργανώσει όλη την υποστήριξη προς την Ουκρανική εκπαιδευτική κοινότητα. Θα καταλήξω στην ερώτησή μου στο τι γίνεται και το είχαμε απορία λίγο πριν να έρθετε εδώ στο στούντιο με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε μια πάρα πολύ γόνιμη συζήτηση που ξεπέρασε τις 3 ώρες σήμερα με τους Πριτάνες των Πανεπιστημίων μας και συζητήσαμε, τους παρουσίασα το πλήρες σχέδιο, μια εκτενέστατη αναφορά σχετικά με το επερχόμενο νομοσχέδιο για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι το 4ο κατά σειρά νομοσχέδιο που φέρνουμε για τα πανεπιστήμια μας και έτσι ολοκληρώνουμε και έναν πολύ μεγάλο κύκλο όσον αφορά το νομοθετικό έργο στο κομμάτι της παιδείας στη βάση των που είχαμε εξαγγείλει. Τι αλλάζει? Αλλάζουν πάρα πολλά στα πανεπιστήμια. Παραδείγματα. Θεσμοθετούμε για πρώτη φορά αυτό που λέμε το εσωτερικό Εράσμους. Τι σημαίνει αυτό? Να μπορεί ένας φοιτητής, ο οποίος έχει εγγραφεί σε μια σχολή, αλλά θέλει να δοκιμάσει και κάτι άλλο, να δει και κάτι διαφορετικό, να μπορεί να πάει για ένα εξάμηνο σε μια άλλη σχολή. Παράδειγμα, εγγράφομαι στην νομική και θέλω όμως, έχω ένα αποθυμένο να δω και την αρχιτεκτονική. Μπορώ λοιπόν να πάω για ένα εξάμηνο στην αρχιτεκτονική σχολή για να διευρύνω τους ορίζοντές μου, να δω κάτι διαφορετικό. Μια σημαντική ρύθμιση υπέρ της κινητικότητας των φοιτητών. Άλλη πρωτοβουλία που περιλαμβάνεται μέσα στο νομοσχέδιο είναι η δυνατότητα να έχουμε κοινά και διπλά πτυχία μεταξύ διαφορετικών τμήματων πανεπιστημίων και διαφορετικών πανεπιστημίων εν γέννη, που θα οδηγούν και σε δύο πτυχία.
Είχαμε και τις δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου πριν από λίγο καιρό ότι προχωράει κανονικά και ήδη εκπαιδεύονται. Σωστά. Βρίσκονται στην Κομωτινή. Έχει γίνει, όπως ξέρετε, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για τους 400 πρώτα μέλη της ομάδας προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει εκπονήσει ένα πλήρες σχέδιο εκπαίδευσης αυτών των μελών. Έχουν ασκηθεί δύο προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, οι οποίες εκδικάστηκαν μόλις την περασμένη εβδομάδα. Προφανώς θα αναμένουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Αλλά να τονίσω και το εξής. Αυτή είναι μία ρύθμιση, οπότε θα αναμείνουμε τις αποφάσεις δικαιοσύνης. Αλλά μην ξεχνάμε ότι με νόμο που πέρασε η κυβέρνησή μας μόλις τον πρώτο μήνα της διακυβέρνησης, καταργήθηκε το άσυλο ανομίας. Πλέον υπάρχει δυνατότητα των αρχών να επεμβαίνουν στα πανεπιστήμια εφόσον τελούνται αξιόπινες πράξεις. Και πράγματι αυτό έχει συμβεί πολλές φορές, όταν τελούνται αξιόπινες πράξεις, να μπορεί η αστυνομία να εισέλθει και να εφαρμοστεί ο νόμος όπως εφαρμόζεται σε κάθε άλλο δημόσιο χώρο.